Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως πώς θα κυλήσει η τελευταία εβδομάδα του Απρίλη. Α, πάμε να δούμε τους κρίους. Λοιπόν, καταρχήν το ότι μπαίνει η θα βοηθήσει αρκετά σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας. Να κάνει έτσι και σε εσά λίγο πιο ανάλαφρες και πιο ευχάριστες τις επαφές με τους άλλους. Και γενικότερα είναι μία α, περίοδος αυτή που ξεκινά από αύριο και θα διαρκέσει κοντά ένα μήνα α, που βοηθά και στα φλερτ να, να έχετε περισσότερη ας πούμε απίχυση στο άλλο φύλλο να το πω. Ε, να, υπάρχ, να υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Αλλά και εσείς που είστε δεσμευμένοι κάπως να ομορφύνετε την καθημερινότητά σας διαλέγοντας να κάνετε α, κάποιες δραστηριότητες με τον σύντροφό σας και να περνάτε καλά. Όλο αυτό, τέλος πάντων, το α, κομμάτι που αφορά προσωπικά και τα οικονομικά σε καλύτερη κατάσταση και βέβαια είναι το μαξιλαράκι σας σε μία περίοδο που έχουμε πει ότι έχει ειδικέ δυσκολίε με τον Άρη στον εγώ καιρο. Και αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα από την Πέμπτη και μετά, αυτέ οι δυσκολίε για κάποιου μπορεί να είναι λίγο πιο έντονε. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε αγώνε σε επαγγελματικό επίπεδο προκειμένου να γίνουν τα πράγματα όπω εσεί επιθυμείτε. Αν μάλιστα έχετε γενέφλια κοντά στι 11 Απριλίου. εσεί εσείς θα πρέπει να είστε και λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό τον αγώνα που έχετε να δώσετε, ειδικά με προϊσταμένους, με ανθρώπους που είναι α, σε μια βαθμίδα ανώτερη από εσά και που μπορεί η δουλειά, τους, η δουλειά σας να εξαρτάτε από τη δική τους α, καλή κουβέντα και τη δική τους έγκριση. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια τέτοια σχετική ένταση προς την Πέμπτη Παρασκευή, καλό είναι ότι έχετε να συζητήσετε, να επικοινωνήσετε, να το βάλετε στην αρχή της εβδομάδας. Εδώ, σήμερα, αύριο, καλές μέρες για όλα αυτά. Και βέβαια θα φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας με την Πανσέλινο στο Σκορπιό, που εκεί πέρα α, περισσότερο θα σε απασχολήσουν οικονομικά ζητήματα ε, και κυρίως όσους έχουν γενέφλια τέλος Μαρτίου. Πάμε να δούμε τους Σταύρους που έχουν την τιμητική τους, που έχουν ξεκινήσει τα γενέφλια τους. Α, και βέβαια το ότι η Αφροδίτη που είναι δικό σας κυβερνήτης αλλάζει ζώδιο <Κι> σαφώς. Έχει να πει κάτι περισσότερο σε εσά, του Σταύρου, γιατί η κάθε αλλαγή τη σίγουρα σας επηρεάζει. Με το ότι μπαίνει στου Διδήμου και σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σα, που έχει να κάνει με την αυτοπεποίθησή σα, νομίζω θα κάνει τονωτικέ ενέσεις. Στο εγώ σα, στην αυτοπεποίθησή σα, θα φτιάξει και την διάθεση ακόμη περισσότερο, θα την κάνει λίγο πιο ανάλαφρη. Θα μπείτε έτσι και σε μια κατάσταση να θέλετε να είστε λίγο πιο κοινωνικοί, να θέλετε να βγείτε, να θέλετε να οργανώσετε και κανένα ταξιδάκι. Γενικώ έχει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Εδώ η Αφροβίτη σε αυτό το ζώδιο. Τώρα θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί από την Πέμπτη και μετά, γιατί αυτή η όψη Άρη Πλούτονα πυροβοτεί κάποιε εντάσει, οι οποίε μπορεί να κορυφωθούν ακόμη περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο με την Παρσέλινο που είναι ακριβώ απέναντί σα, το ζώδιο του Σκορπιού. Άρα, μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με σχέσει συνεργασίε, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο τέλο Απριλίου. Αν έχετε γενέφυλια δηλαδή εκεί από 28 Απριλίου μέχρι α, 2 Μαου. Εσεί είστε που επηρεάζεστε περισσότερο από αυτό το φεγγάρι. Άρα, μπορεί να έχετε κάποιε εξελίξει στο κομμάτι των σχέσεων και των επαγγελματικών συνεργασιών. Αλλά μπορεί να έχετε και μια μεγαλύτερη φόρτιση συναισθηματική ή μεγαλύτερη ένταση. Όπω πηγαίνουμε προ το τέλο τη εβδομάδα, εννοείται ότι σε κάθε. Α, θεματάκι στο οποίο πλησιάζουμε κοντά, θα αναλύουμε περισσότερο για να ξέρετε ακριβώ μέσα στην εβδομάδα τι πρέπει να προσέξετε και τι πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Πάμε να δούμε του διδήμου. Ε, τα σπουδαία έρχονται από αύριο, μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιο σα. Και αυτό σίγουρα αμέσως αμέσως θα διαφοροποιήσει τη διάθεσή σα θα τη δώσει έτσι ένα λίγο πιο ανάλαφρο χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά η Αφροδίτη έχει να κάνει με αυτό που λέμε ομορφιά. Άρα είναι μία περίοδος αυτή που ξεκινά από αύριο που ίσως θέλετε να... και εκτείνεται μέχρι τις 19 Μαΐου. Ίσως θέλετε να βείτε λίγο περισσότερο τα θέματα της εμφάνισής σας, να βείτε πώς μπορείτε να ομορφύνετε, τι μπορείτε να κάνετε για τη φυσική σας κατάσταση και για την υγεία σας ακόμη η καλύτερη διάθεση, η βελτιωμένη εμφάνιση πάντα βοηθάει και στο κομμάτι των προσωπικών σχέσεων. Άρα ξεκινά μια περίοδος και για σας που έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στα ερωτικά ακόμη και θα το δείτε και στην πορεία. Θα το αναλύσουμε και λίγο πιο διεξοδικά από αύριο. Όσον αφορά τώρα τις όψεις αυτές που έχουμε μετά την Πέμπτη και την Πανσέλινο, με κάποιο τρόπο είναι όψεις που επηρεάζουν από τη μία πλευρά το κομμάτι που αφορά τα οικονομικά σας δηλαδή αυτή η όψη Άρη να μπορεί με κάποιο τρόπο να σας βάλει σε μια διαδικασία να ψαχτείτε λίγο περισσότερο με θέματα που αφορούν οικονομικά ζητήματα και δεν είναι τόσο πολύ τα θέματα του μισθού που μπορεί να παίρνετε από τη δουλειά σας είναι όλα τα υπόλοιπα ό,τι αφορά εφορία δημόσιο γενικά, τράπεζες κάρτες, λογαριασμούς κληρονομικά, τέτοιου είδους καταστάσεις και από την άλλη πλευρά Πάμε και για μία πανσέλινο που ίσω έχει ένα ενδιαφέρον για εσά, τους διδήμου, σε επίπεδο επαγγελματικό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιε εξελίξει δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Ενδεχομένω αυτέ οι εξελίξει να είναι και κάπω μυστικέ, παρασκηνιακέ, να μην σα γνωστοποιηθούν άμεσα, αλλά να υπάρχει τέλο πάντων μία συζήτηση, μία κατάσταση που αφορά εσά, την οποία ενδεχομένω να μάθετε και λίγο αργότερα.